Στο καλή επιτυχία πάντα έχει στο νου σου, όχι στο καλή, κάνει πάντα επιτυχία, τον Χρήστο Βολικάκη. Καλώς τον. Όλοι νομίζουν ότι κάποιος παίρνει φόρα και με αυτή τη φόρα κερδίζει τον έναν αγώνα μετά τον άλλο. Αλλά εσύ ξέρω ότι και στις διακοπές σου δεν σταμάτησες μέρα που να μην προπονηθείς, έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Που να μην προσέξεις τη διατροφή σου, τον ύπνο σου και ας ήθελες να ξενυχτήσεις και ας ήθελες να κάνεις πράγματα πέρα από την καθημερινότητα, αυτό δεν κάνουμε όλοι στις διακοπές μας. Κάνουμε μια άλλη ζωή πέρα από την κανονική, έτσι. Αλλά είναι και ωραία στιγμή που ανεβαίνεις στο πρώτο σκαλί, στο ψηλό σκαλί, έτσι. Πανελλήνιοι αγώνες πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν την Κυριακή και είχαμε πρωτιές χρυσά μετάλλια από εσένα και τον αδελφό σου στο Μάντισον Ανδρών. Είχαμε πρωτιές από τον ποδηλατικό όμιλο Βόλου στο Κέριν Ανδρών και πρώτη και δεύτερη θέση. Πρωτιά από την Αργυρό Μιλάκη επίσης του ιδίου ομίλου στο Κέριν και στο Σκράτς, γιατί ήταν ανδρών και γυναικών αυτοί οι αγώνες. Η Μιλάκη δεν είναι στο σύλλογό μας. Α, δεν είναι. Είναι στις γυναίκες, αλλά είχαμε 15 μετάλλια. Α, γιατί το βλέπω εδώ σαν να είναι γι' αυτό. 15 μετάλλια 15 στο πήραμε. Πρωτάθλημα. Κερδίσαμε κάθε αγώνισμα που υπήρχε με χρυσά, αργυρά, χάλκινα. Σε κάποια αγώνισμα κάναμε και το 1-2-3. Μπράβο. Ο ποδηλατικός ομίλος Βόλος βγήκε με ρεκόρ μεταλλίων και πρωταθλήτρια ομάδα πίστας για το 2019 στην κατηγορία των ανδρών. Φέτος ξεκινήσαμε και ήδη τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους και χωρίς ποδηλατοδρόμιο. Σκεφτείτε αν γίνει και το ποδηλατοδρόμιο. Κάτσε λίγο. Ναι, το ανέφερε και χθες ο Δήμαρχος, γιατί ανακοίνωσε ότι είναι πολύ κοντά στην υπογραφή να περάσει στο Δήμο και όλο το σύμπλεγμα του Πανθεσσαλικού. Οπότε μαζί με τα ήδη υπάρχοντα, κολυμβητήριο, κλειστό μπάσκετ και το ποδηλατοδρόμιο, ξέρω ότι κάνατε μια κουβέντα ξανά με τον Κώστα Αγοραστό που θα το χρηματοδοτήσει. Ναι, περιμένουμε τον Οκτώβριο να έρθουν οι Ιταλοί. Ακριβώς. Θα μας δώσουν τεχνογνωσία. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι εσείς συγκεντρώσατε καλό ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπους που ήταν ήδη προετοιμασμένοι για να είναι πρωταθλητές. Έχετε καλούς προπονητές που βγάζουν τον καλύτερό σας σε αυτό. Τι είναι? Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το αθλητικό δυναμικό του Βόλου, του ποδηλατικού ομίλου Βόλου, είναι ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχουν αθλητές μέσα και βολιώτες αθλητές πάρα πολύ, αλλά και από όλη την Ελλάδα, γιατί πλέον δεν μένουμε μόνο στο Βόλο. Έχουμε αναπτύξει την ομάδα και μακάρι να την κάνουμε και, δηλαδή και στο εξωτερικό. Μπορεί να έρθουν και αθλητές και από το εξωτερικό. Αλλά με αυτές τις επιτυχίες, με όλα αυτά που έχουμε παρουσιάσει, βλέπουμε ότι αρχίζουν και νέα ταλέντα από πίσω. Ήδη έχουν. Γιατί δεν είναι δημοφιλές άθλημα. Ακριβώς. Θέλουν πολλά παιδάκια ότι να γραφτούν, να ξεκινήσουν. Μπράβο. Και πολλά ταλέντα θα έρθουν και τη νέα αγωνιστική σεζόν στην περίοδο μεταγραφών πάλι στην ομάδα. Οπότε η ομάδα και όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει ήδη έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Σε πετυχαίνουν και σου λένε θέλουν να γίνω βολικάκι. Σίγουρα και αυτό είναι τιμή μου και εγώ είμαι εδώ και εγώ και ο αδερφός μου και όλη η ομάδα να βοηθήσει και τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω. Και ουσιαστικά αυτός είναι και ο στόχος μας. Όταν αποφασίσουμε να σταματήσουμε εμείς, να υπάρχουν αξιόλογοι αθλητές ώστε να μπορέσουμε και εμείς να τους βοηθήσουμε από όλο. Τι ορίζοντα έχει ένας αθλητής για πρωταθλητισμό, λέω, στην ποδηλασία? Εξαρτάται τι ζωή έχει κάνει, εξαρτάται πώς είναι οι συνθήκες, όλα αυτά. Εσύ είναι μέχρι πότε το φαντάζεσαι? Εμένα στόχος μου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο και το Παρίσι. Okay. Μέχρι το Παρίσι. Άρα για άλλα 4-5 χρόνια, στο πούμε, χοντρά. Στοχεύω καθαρά στον υψηλό πρωταθλητισμό. Βέβαια, να πάνε όλα καλά και να. Γιατί τα χρόνια είναι δύσκολα. Περάσαμε από 1000 κύματα. Τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα τη στήριξη. Εσύ, λοιπόν, λες ότι εγώ θα ήθελα μέχρι το 24 να είμαι ενεργός. Μπορώ και βάσει πτυχιών και ακόμα. Ωραία. Και μετά μπορώ, αλλά. Έληξε η ιστορία, μπορούμε να πούμε ότι είσαι η σίγουρη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς του Τόκιο? Είναι σχεδόν σίγουρη. Επίσημα θα το πούμε το Μάρτιο του 20, γιατί τότε θα το ανακοινώσει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Τώρα ξεκινάμε, έχουμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα πάμε μαζί με τον αδερφό μου στην Ολλανδία, 12 με 21 Οκτωβρίου. Μετά ξεκινάμε παγκόσμια κύπελα. Ξεκινάμε με Γλασκόβη και Μίνσκ. Μετά πάμε Νέα Ζηλανδία, Χονγκ Κονγκ, Αυστραλία.
Και τελευταίο να σου πω, δεν Καναδά. Παίζεται σαν ανοιχτά ποδηλατοδρόμια. Όχι, σε αυτές τις χώρες που είναι... να τρέξεις. Έχει και κρύο σε κάποιες χώρες. Ναι. Και ουσιαστικά το Μάρτιο του 20 ανακοινώνονται επίσημα οι προκρίσεις, αλλά είμαστε είναι αρκετά δεδομένη. Καλά. Ναι, ναι. Αυτό ισχύει για σένα. Έχουμε άλλο αναδυόμενο ταλέντο τέτοιων επιδόσεων πέρα από τον αδελφό σου? Δηλαδή, παίζει να είναι και ο αδελφός σου στο... Ναι, θα κάνουμε και στο διπλό. Ήδη μαζεύουμε και τους βαθμούς που μαζεύουμε και στο ατομικό, τους μαζεύουμε και οι δύο. Γιατί α, κάνει... άρα μπορεί να έχουμε δύο βολικά κοιδές στη... Στην Ολυμπιάδα θα τρέξει ένα βάση κανονισμών, ένας, αλλά τους βαθμούς που μαζεύουμε μαζί. Οπότε είναι μια διαδικασία που και οι δύο πρέπει τι να είμαστε... Τι σημαίνει θα τρέξει ένας? Αν είχε άλλο όνομα θα έτρεχε? Όχι, στην Ολυμπιάδα είναι... παίρνεις μία συμμετοχή, δεν μπορεί να μάλιστα τρέξουν δύο Έλληνες ή δύο Γερμανοί. Είναι... ή 20 καλύτεροι στον κόσμο και έτσι είναι οι κανονισμοί. Α, okay. Στο δικό σας άθλημα, γιατί ναι, σε άλλα ναι. αθλήματα υπάρχει ποικιλία. Σε εμάς είναι και, και πολύ δύσκολη πρόκριση και πρέπει να είσαι δύο χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο και με πολύ μεγάλα οικονομικά budget για να βγει όλο αυτό το πρόγραμμα. Και γενικώς, εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Λέγαμε πριν, έλεγα για να καλύψω μια απώλεια σύνδεσης που είχαμε με τον Νικό τον Λιγερό, γιατί τι κάνει η πολιτεία. Δηλαδή, η πολιτεία ξέρουμε ότι είναι απούσα δίπλα από τα παιδιά που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Για έναν άνθρωπο όμως που κάνει πρωταθλητισμό, όπως είσαι εσύ, και δεν το λέω μόνο για τις υποδομές, δηλαδή δεν χρηματοδοτούν καμιά αποστολή, ακόμη και αν έχεις φορτωθεί με αρκετές επιτυχίες, είναι σήμερα παρούσα η πολιτεία στο πλευρό σου? Εμείς, είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, δηλαδή. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, δύο χρόνια μείναμε εντελώς μόνοι μας. Βρεθήκαν χορηγοί, φτάσαμε στο σημείο να τα παρατήσουμε, μας στηρίξανε άνθρωποι με ιδιωτική πρωτοβουλία και μείναμε στο χώρο και ψηλά στην παγκόσμια κατάσταση και μπορούμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που φέρουμε τώρα. Τώρα είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα και τότε είχαμε και τη στήριξη της Ολυμπιακής Επιτροπής. Τώρα και η Ομοσπονδία το έχει δει με διαφορετικό μάτι και βλέπουμε ότι είναι πιο κοντά μας. Σίγουρα η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει τις ομοσπονδίες περισσότερο. Έχουμε ένα πολύ όμορφο άθλημα, δεν είναι τόσο δημοφιλές στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ όμορφο, έχει φέρει πάρα πολλές επιτυχίες, δεν έχουν προβληθεί όπως θα έπρεπε, αλλά παράλληλα έχει πάρα πολλά έξοδα. Έχουμε εξοπλισμό που κάνει ένα ποδήλατο να κάνει 15.000 ευρώ. Έχουμε πάρα πολλά ταξίδια υπερατλαντικά. Πρέπει να κουβαλάμε τα ποδήλατά μας, πληρώνουμε τρελά ποσά στα υπέρβαρα. Ουσιαστικά είμαστε με μία βαλίτσα στο χέρι. Όλα αυτά τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Οι συνθήκες προπόνησης στο ΆΚΑ το χειμώνα είναι πολύ δύσκολες. Είμαστε το μόνο άθλημα, ή έστω από τα λίγα, που δεν έχει στάδια. Έχουμε ένα στάδιο να προπονηθούμε. Όλοι... Ήσουν στην έναρξη, δεν είχες έρθει στο πόλο, ήσουν στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, στην έναρξη. Ναι. Το λόγιο ήταν ο Μαυρωτάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αν θα τον συναντούσεις στο Βόλο ή στην Αθήνα. Δεν έχετε πάει στο Υπουργείο να βρείτε τον Αυγενάκη, τον Μαυρωτά. Στο Μαυρωτά υπάγεστε εσείς. Ναι, ναι, τώρα δεν έχουμε κάνει. Θέλουμε να τα κάνουμε. Τα περιγράψετε όλα αυτά και να δείτε. Και εμείς να σου πω, σαν μέλη μιας κοινωνίας που καμαρώνει με εσάς, αλλά καμαρώνει πώς? Με το να χτυπιέται από το πρωί μέχρι το βράδυ ο Βολικάκης, να είναι πολύ okay στα αγωνιστικά του και όλο αυτό να γίνεται και με χρηματοδότηση δική του, το να πηγαίνει στους αγώνες. Ελπίζουμε... Και ο Βολικάκης έχει σήμερα χορηγούς να το αντέξει αυτό. Δεν τους είχε πάντα. Ελπίζουμε άμεσα να έχουμε κάποια συνάντηση. Είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν μπορώ, και η Ομοσπονδία δηλαδή βοηθάει, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα, οπότε τώρα είμαστε στα καλύτερα. Αλλά συναγωνιζόμαστε αθλητές που έχουν budget εκατομμυρίων, έχουν τα πάντα. Εμείς ξέρουμε ότι αυτά δεν πρόκειται να τα έχουμε ποτέ, αλλά τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει περισσότερη στήριξη. Και πόσο μάλλον τώρα που είναι και Ολυμπιακή χρονιά. Σου εύχομαι να γυρίσεις με χρυσά και από την Ολλανδία, αλλά ξέρεις τι θέλω, όταν γυρίσεις από την Ολλανδία, να φέρεις όλα σου τα μετάλλια, τα βασικά, τα μεγάλα μετάλλια. Ξέρω ότι τα έχεις στην Αθήνα, αλλά θέλω να τα απλώσουμε εδώ, κάπως να το κάνουμε. Έτσι, να κάνουμε ένα χαλί εδώ, με μετάλλια. Να γεμίσουν όλο αυτό το τραπέζι. Πολύ καλή επιτυχία και για τη συνέχεια. Ευχαριστώ και για πολύ. Σένα και για τον αδελφό σου, για όλα τα παιδιά που κάνατε πρωταθλητισμό. Και όπως μας λες, ειδικά από τον ποδηλατικό όμιλο του Βόλου, είστε αρκετά παιδιά. Αλλά ξέρετε, πάντα την θέση αυτή την έχει ο πρωταγωνιστής. Και θα μεγαλώσουν και θα μεγαλώσει αυτό ακόμα περισσότερο και
Με το καλό, όταν γίνει το ποδηλατοδρόμιο, θα μιλάμε για ένα παγκόσμιο κέντρο ποδηλασίας. Μπράβο, Χρήστο Βολικάκη, σε ευχαριστούμε, στο επανειδήν.